σήμερα εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης μας ένα street tennis, έτσι το λέμε εμείς, δηλαδή φέρνουμε το τένις στους δρόμους και στις πλατείες για να μπορέσει να γνωρίσει το κοινό και οι μικροί και οι μεγάλοι το τένις. Έχουμε στήσει 4 φιλέδες, έχουμε και τους γυμναστές που καθοδηγούν τα διάφορα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, πώς θα πιάσουν τη ρακέτα, πώς θα παίξουν το μπαλάκι και γενικότερα το τένις, για να μάθει ο κόσμος γενικότερα αυτό το άθλημα, το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι ευγενικό, είναι ένα άθλημα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και στην ανάπτυξη του παιδιού και στην άθληση, αλλά και γενικότερα είναι ένα από τα ωραίτερα αθλήματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί το άτομο. Βέβαια, το να έρθουν τα παιδιά σήμερα εδώ στην πλατεία είναι εύκολο, αλλά το να έρθουν πάνω στις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουμε είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό και κατεβήκαμε εμείς στην πλατεία να μάθουν και πολύ ευχαρίστως να ανέβουν και πάνω στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις για να τους δείξουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις πού κοντά βρίσκονται? Θέλω να σας πω ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται πάνω στη θέση Κουρή, μεταξύ νοσοκομείου και ξενοδοχείου Τολεμαίος. Ναι, Τολεμαίος, καλά το λέω, όχι. Τέλος πάντων, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται πάνω, λίγο όπως βλέπουμε το νοσοκομείο είναι αριστερά, ξενοδοχείο Ιωάννου, συγγνώμη. Και άμα θέλει λοιπόν, κάποιος να σας βρει, πού θα σας βρει, πρέπει να έρθει εκεί πέρα? Μπορεί να έρθει εκεί πέρα, είναι τα γραφεία μας που έχει ο σύλλογος, είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουμε και θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε τις δεύτερες ή τρίτες καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις μέσα στην Ελλάδα. Έχουμε 8 γήπεδα ανοιχτά και 2 κλειστά, με αποτέλεσμα να μπορούν τα παιδιά να αθλούνται με όλες τις καιρικές συνθήκες, ανεξάρτητα το αν θα βρέχει, αν θα χιονίζει, αν θα φυσάει. Έχουμε πάρα πολύ καλούς προπονητές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 προπονητές στον όμιλο της θέρισης και οι 3 είναι γυμναστές. Έχουν ειδικότητα πάνω στο τένις και επομένως η εκμάθηση για το τένις είναι άρτια και πάρα πολύ καλή για τον καθένα μας. Ενηλίκων. Μπορούν να έρχονται δηλαδή και άτομα ενήλικες 30, 40 και 50 και 60, γιατί το τένις είναι ένα άθλημα που παίζεται από όλες τις ηλικίες και μάλιστα αυτό το τονίζω και το λέω και θα το ξαναπώ, ότι είναι το υπαριθμόν ένα άθλημα για την αποφυγή καρδιαγγειακών προβλημάτων. Εκεί οι συνοδοί των παιδιών έχουν κάπου κάποιο χώρο να καθίσουν προκειμένου να περιμένουν τα παιδιά τους να τα πάρουν? Δηλαδή να περάσουν, να πιούν ένα καφεδάκι, τέλος πάντων ένα χυμό. Ναι, έχουμε το κηλικείο επάνω εκεί πέρα, μπορούν να καθίσουν βέβαια. Έχουμε και τα γραφεία μας, μπορούν να καθίσουν και στα γραφεία. Έχουμε και κάποιες κερκίδες τις οποίες και εκεί μπορούν να καθίσουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, να έρθει κάποιος και να μην μπορεί να καθίσει κάπου. Από πότε έχει που ιδρύθηκε ο όμιλος του τένις εδώ στην Τολεμαίδα? Ο όμιλος αντισφαίρεσης του Τολεμαίδος είναι πολύ παλιός, δηλαδή ιδρύθηκε το 1984 και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ότι θα κάνουμε και κάποια γιορτή για τα 40 χρόνια. Αλλά οι αθλητικές αυτές εγκαταστάσεις ήδη έχουν τώρα γύρω στα 12-13 χρόνια που λειτουργούν και προσφέρουν όλες αυτές τις ανέσεις. Βέβαια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι μόνο για να παίξουμε το τένις με τα παιδιά σήμερα ή να μάθουμε τα παιδιά. Θα πρέπει να σας πω ότι φιλοξενούμε και πάρα πολύ μεγάλους αγώνες. Παραδείγματος χάρη έχουμε ένα διεθνές τουρνουά τένις για ηλικίες 12 χρονών, αγόρια και κορίτσια. Έχουμε φτάσει να έχουμε συμμετοχές μέχρι και 24 κράτη. Και για φέτος, για πρώτη φορά, είχαμε και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμμετοχή. Έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας για αγόρια και κορίτσια 12 και 14 χρονών. Έχουμε ένα διεθνές τουρνουά ενηλίκων. Έχουμε ένα πανελλήνιο τουρνουά ανδρών. Και εκτός από αυτά, βέβαια, τα οποία είναι μεγάλες διοργανώσεις,
Έχουμε και σε επίπεδο κεντροδυτικής Μακεδονίας και γενικότερα, ας πούμε, άλλοι αγώνες οι οποίοι κρατάνε ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί οι μεγάλοι αγώνες αυτοί που σας είπα, οι διεθνείς και οι πανελλήνιοι, κρατάνε μια εβδομάδα.